Γεια σε όλους, είμαι ο Κίμωνας. Σήμερα, παιδιά, σας παρουσιάζω τη νέα γενιά Renault Megane. Το Megane, όπως γνωρίζετε, είναι ένα από τα πιο πετυχημένα μοντέλα της κατηγορίας του και στη χώρα μας, έτσι, καθώς κυκλοφορεί πάρα πολύ, πάρτε για παράδειγμα τις προηγούμενες γενιές, και σήμερα σας δείχνω την ολοκένουργια, το ολοκένουργιο Renault Megane, το οποίο είναι και στο GT Line, δηλαδή μια πιο ιδιαίτερη έκδοση με πιο σπορ μπροστά προφυλακτήρα και πίσω, όπου θα δούμε έναν ωραίο ασημένιο διαχύτη και το εσωτερικό με τα πιο σπορ καθίσματα σε αυτή την ιδιαίτερη έκδοση με το πολύ ωραίο μπλε χρώμα που σας παρουσιάζω. Να πούμε ότι το Renault Megane στη χώρα μας ξεκινάει περίπου σε 17.000 ευρώ, το οποίο έρχεται με αρκετούς κινητήρες και diesel και βενζίνης. Πάμε να σας πω λίγο για τις βενζίνης, όπου έχουμε 1200 κυβικά, ο οποίος αποδίδει 100 άλογα, και έναν άλλον 1200 κυβικών, ο οποίος αποδίδει 130, και πάμε και στους diesel, ο οποίος ξεκινάμε από 90 άλογα και άλλος ένας 1500 diesel στα 110 άλογα, τελειώνοντας με έναν 1600 diesel πάλι 130 και 165 άλογα αντίστοιχα. Αρκετούς diesel κινητήρες θα δούμε δηλαδή στο Renault Megane. Το εσωτερικό είναι αρκετά sport, θα δείτε λίγο και τα καθίσματα, τα οποία είναι, να πούμε, για αυτή την έκδοση, την GT Line. Εντύπωση σου κάνει στο εσωτερικό, θα πω, η κάθετη οθόνη που έχει. Έχουμε συνηθίσει σε όλα τα αυτοκίνητα να είναι παράλληλη, εδώ πέρα είναι κάθετη, μοιάζει σαν ένα tablet. Μου θυμίζει λίγο όπως το έχει κάνει η Tesla με την οθόνη μπροστά. Αυτά εδώ είναι τα υπέροχα καθίσματα στην έκδοση, όμως προσέξτε, τη GT Line που σας δείχνω σήμερα, γιατί δεν είναι τα στάνταρ καθίσματα στην βασική έκδοση. Όμορφο και το εσωτερικό, σου κάνει αρκετή ποιότητα. Να πω λίγο για τον αποθηκευτικό χώρο, όσο σας δείχνω ταυτόχρονα αναλυτικά το εσωτερικό του νέου Renault Megane. Ο αποθηκευτικός χώρος λοιπόν είναι στα 434 άλογα. Μην ξεχάσω να σας πω ότι πολύ σημαντική είναι η πιο hardcore έκδοση του Renault Megane, το RS, το οποίο στην καινούργια γενιά έρχεται με 1800 κυβικά και αποδίδει 275 άλογα. Πάρα πολύ καλά. Και αυτό είναι μπροστά εδώ, όπως σας έδειχνα την κονσόλα που σας έλεγα για το κάθετο tablet στην ουσία και όχι το παράλληλο όπως είναι τα περισσότερα αυτοκίνητα, την οθόνη αφής, η οποία είναι κοντά στις 10 ίντσες. Εντύπωση σου κάνω στο πίσω μέρος, το οποίο θα σας δείξω σε λίγο. Τα πίσω φώτα, τα οποία είναι λίγο ιδιαίτερα, είναι μεταξύ ή σου αρέσουν ή θα τα μισήσεις. Το έχω δει στο δρόμο, ίσως είναι, παρά είναι πολύ μεγάλα, παρά είναι πολύ φωτεινά, παρά είναι αρκετά, θα το δείτε αυτό δηλαδή όποιος το έχει δει στο δρόμο, ότι πραγματικά σου κάνει εντύπωση, δηλαδή το βλέπεις από μακριά πόσο μακρόστενα είναι και πόσο μεγάλο μέρος από το port bagage, στο πίσω μέρος, φτιάχνουν τα φώτα. Θα το δείτε όταν σας το δείξω. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, από μένα. Θέλω να σας αφήσω να το απολαύσετε το νέο Renault Megane. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν σας αρέσει, αν θα το παίρνετε, σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές πώς το βλέπετε. Σας αρέσει? Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια να το συζητήσουμε όπως πάντα κάνουμε. Αυτά από μένα. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι. Μια εγγραφή, ένα subscribe, έρχονται όλα τα καινούργια μοντέλα που πρόκειται να κυκλοφορήσουν στη χώρα μας φέτος. Και βεβαίως να σας ευχαριστήσω που είδατε το βίντεο αυτό.